Πραγματικά, έτσι, δημιούργησε μία αναστάτωση στους συγγενείς της ναυτικής τραγωδίας στην Αίγινα. Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, Φρασίδουλος Λικουρέζος, έφυγε από τη ζωή ευνίδια το πρωί της 5ης, 16 Νοεμβρίου, σε ηλικία 78 ετών. Να θυμίσουμε ότι ο συγκεκριμένος, σύμφωνα με την ομολογία του ίδιου, ήταν ο καπετάνιος του μοιραίου σκάφους, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο αρκετοί άνθρωποι, 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα 5χρονο παιδί. Να πούμε ότι είχε μείνει υποφυλακισμένος επί 12 μήνες, είχε υποφυλακιστεί, υπήρχε η οργή των συγγενών και όλου της Ελλάδας. Ήταν πραγματικά οι στιγμές δύσκολες, συγκλονιστικές. Ήταν κάτι το οποίο είχε κλάψει όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα, όλοι οι Έλληνες. Όταν χάθηκε αυτό εδώ το κελούδι. Στην τηλεφωνία. Δεν ξέρω αν έχουμε το βίντεο να δούμε. Έχουμε κάποιο βίντεο, παρακαλώ, ενημερώστε με λίγο. Πάμε να δούμε ένα βίντεο από την τότε τραγωδία και θα μάθουμε αμέσως μετά ποια είναι η αντίδραση των οικογενειών των θυμάτων. Τι γίνεται με την υπόθεση. Θα μπει στο αρχείο η υπόθεση. Γιατί οι οικογένειες θεωρούν ότι δεν ήταν ο Φρασίδουλος Λικουρέζος ο καπετάνιος. Τι γίνεται. Θα μπει στο αρχείο η υπόθεση. Θα παραγραφεί η υπόθεση. Θα βρουν το δίκιο τους. Τι θα γίνει. Πάμε να δούμε ένα βίντεο και σε λίγο θα έχουμε την κυρία Κατηφαίη στη τηλεφωνική μας γραμμή, η οποία είναι η γυναίκα την οποία βλέπουμε εδώ, η οποία έχασε αδερφό και ανιψιά, και θα μας βοηθήσει σε αυτό και η κυρία Βασιλοπούλου. Για να δούμε, παρακαλώ, το βίντεο. Έλα, πιάσε την κουλούρα. Έλα και την άλλη. Κυρία Κατηφαία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, μ' ακούτε? Σας ακούμε, είμαστε στον αέρα, κυρία Κατηφαία. Θα ήθελα να μάθω ποια είναι η πρώτη αντίδρασή σας όταν πληροφορηθήκατε ότι πέθανε ο πρωταγωνιστής της ναυτικής αυτής τραγωδίας που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τόσο άδικα τη ζωή τους και ο αδερφός σας, αλλά και η 5χρονη ανιψιά σας. Έχω πολύ μίσος και οργή, αλλά να ξέρετε ότι δεν τελείωσε ακόμα τίποτα. Πέθανε ένας από τους εγκληματίες και οι υπόλοιποι αλωνίζουν. Αν δεν τους έχει τιμωρήσει και αυτούς η διαδική, ώστε να γίνουν τα δικαστήρια. Και προειδοποιώ εκ μέρους όλων των συγγενών ότι όσοι ξέρουν τους πραγματικούς υπόλοιπους δολοφόνους του σκάφους του ΕΔΕ και δεν μιλήσουν να πούν την αλήθεια και αυτούς που φυγάδεψαν ουέ και αλλοί μονό τους ανέστον και την τελευταία στιγμή δεν πούν την αλήθεια στη δίκη που θα γίνει. Γιατί κύριε Φίλιππα Καμπούρη, ναι, να είστε σίγουρος ότι η δίκη θα γίνει. Εγώ δεν πρόκειται να το αφήσω έτσι αυτό. Να δούμε. Εγώ έχω το τελευταίο χαρτί. Να πούμε ότι η κυρία Κατηφαία και η οικογένεια των θυμάτων, από ό,τι έχουν πληροφορηθεί, δεν είχαν κάνει μήνυση μόνο στον κύριο, στο συγχωρεμένο πλέον Φρασίδουλο Λικουρέζο. Ναι. Αλλά εσείς πιστεύετε, μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ότι ο Φρασίδουλος Λικουρέζος δεν ήταν ο καπετάνιος του μοιραίου σκάφους. Σωστά? Όχι βέβαια. Δεν ήταν μόνο αυτός. Βέβαια μπορεί να ήταν πάνω. Αλλά υπάρχουν νέα ζευγάρια πάνω. Υπήρχαν νέα άτομα. Και μάλιστα επώνυμοι. Για να μην πω και πολιτικοί. Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στο δικαστήριο
την οποία έχετε σε λίγο καιρό. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Η δίκη θα συνεχιστεί. Υπάρχουν και άλλα άτομα που έχω μιλήσει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, να μας βοηθήσει η κυρία Βασιλοπούλου, τι γίνεται, κυρία Βασιλοπούλου? Έχουμε δύο σκέλη. Το ποινικό σκέλος της συγκεκριμένης υπόθεσης και το αστικό σκέλος. Όσο αφορά το ποινικό, για το δηλαδή, ποινικό μιλάμε. Για το ποινικό, ποινικό μιλάμε. Τη στιγμή κατά την οποία έχουν μηνυθεί και άλλοι, η διαδικασία θα συνεχιστεί κατά των υπολείπων. Όσον αφορά το συγκεκριμένο τον Μακαρίτη, θα πάυσει η δίωξη λόγω θανάτου. Για τους υπόλοιπους όμως, δεν γνωρίζω για τη συγκεκριμένη δικογραφία σε ποιο στάδιο είναι, αν έχει προσδιοριστεί και παραπέμπεται στο ακροατήριο, είναι σε κάποιο άλλο προηγούμενο στάδιο. Πάντως, εφόσον έχει ασκηθεί δίωξη και κατά των υπολείπων, η ποινική δίκη θα συνεχιστεί και κατά τους λοιπούς. Και στο αστικό το κομμάτι, εάν έχει ασκηθεί αγωγή αποζημίωσης, ακόμα και για τον θανόντα, τον, δεν θυμάμαι το όνομά του, το συγκεκριμένο, θα μπορεί να συνεχιστεί επίσης η αγωγή κατά των κληρονόμων του. Έτσι. Κυρία Κατηφέ, όταν ενημερωθήκατε από τα μέσα ενημέρωσης ότι ο άνθρωπος ο οποίος είχε ομολογήσει ότι εκείνος οδηγούσε το σκάφος το οποίο έφερε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα, να χαθεί ο αδερφός σας και το ανήψη σας, πώς νιώσατε, τι ακριβώς συναισθήματα είχατε ή τι φοβία είχατε για την υπόθεση? Δεν έχω καμία φοβία, σας πληροφορώ, διότι έχω μηνύσει το λιμενικό, τον κύριο Λεμουσί. Ναι. Ακόμα αν μπορούσα και τον κύριο Δρίτσα, που εμφανίστηκε εκεί πέρα. Τον υπουργό, λέτε. Εντελώς ξαφνικά. Γιατί του ήρθε η έμπνευση να πάρει το ελικόπτερο και να έρθει εκεί πέρα. Και να μην κάνουμε τίποτα. Να κινηθούν όλοι όπως έπρεπε, ακόμα και το λιμενικό να πάρει τους δολοφόνους και να τους πιάσει, αλλά τους άφησε να πάνε μετά από λίγες μέρες να εμφανιστούν και η άλλη να μου γυρίσει, η κυρία Καρακάση, μόνη της στο σπίτι και να μου εμφανιστεί μετά από μέρες. Συγγνώμη, είμαι συγχυσμένη, γιατί όσο το θυμάμαι για να τα ρούχα μου, δεν το κρύβω. Είναι η λογική αγανάκτησή σας. Το θέμα εδώ είναι γιατί πολλοί κόσμος νόμισε ότι επειδή έφυγε από τη ζωή ο Φραστίβλος Λικουρέζος, ότι η υπόθεση αυτή θα παγώσει και ότι αυτή η ιστορία δεν θα έχει πλέον καμία έτσι δικαιοδοσία στα δικαστήρια. Αλλά αυτό το οποίο μας λέει η κυρία Κατηφέ είναι ότι υπάρχουν μηνύσεις και σε άλλα πρόσωπα και σε άλλους ανθρώπους που ήταν επάνω στο σκάφος. Εμένα που μπλέξανε, κύριε Καβούρη, δεν θα ξεμπερδέψουν εύκολα. Εγώ ψάχνω λύσεις. Από μόνη μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μου ξεφύγουν. Ακόμα και τον νόμο να πάρω στα χέρια μου. Δεν θα ξεφύγει κανένας. Έχω νευριάσει πάρα πολύ μαζί τους. Έχω πολύ μίσος και όσο περνάνε οι μέρες και οι μήνες και ακόμα μπορεί και τα χρόνια, το μίσος μου θα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο. Μες. Αυτό να το ξέρουν. Εγώ δεν θα το αφήσω έτσι αυτό το έγκλημα. Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Έχασα τον αδελφό μου και την ανισούλα μου που την είχα σαν κόρη μου. Είχα όνειρα για αυτό το παιδί. Και μου τα γκρεμίσανε. Δεν πρόλαβα να το δω να πηγαίνει στο σχολείο του, να το δω νυφούλα, να δω να κάνει την οικογένειά της. Θα μου το πληρώσουνε πολύ ακριβά αυτό. Πάρα πολύ ακριβά. Ακόμα και να πάρω τον νόμο στα χέρια μου. Με συγχωρείτε, αλλά δεν αντέχω άλλο. Καταλαβαίνετε. Έχω βγει από τα ρούχα μου πλέον. Κυρία Κατηφέ, είμαι να πούμε κουράγιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα δούμε τι ακριβώς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Εμείς να πούμε ότι πραγματικά έχει ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση, γιατί χάθηκαν αθώες ψυχές. Χάθηκαν αθώες ψυχές. Βέβαια, να πούμε και τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Φρασίλου Λικουρέζου. Τώρα, πάμε γρήγορα.